Σωστά. Ναι. Αντρέα. Σωστά, Δημήτρη. Σωστά, Δημήτρη. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πριν από λίγη ώρα. Η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής λόγω της φωνικής πλημμύρας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αναφέρεται από κυβερνητικές πηγές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή έχουν θέσει σε συναγερμό όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να βοηθήσουν τους πολίτες. Μάλιστα, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές εκατοντάδες πολίτες που καλούν σε βοήθεια. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους συναρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι, όπως αναφέρεται από την κυβέρνηση, τον ενημερώνουν για την εξέλιξη του ακραίου καιρικού φαινομένου και τις προσπάθειες που καταβάλουν οι διασώστες. Έχει δοθεί ήδη εντολή, ναι, προκειμένου κυβερνητικό κλιμάκιο να μεταβεί το ταχύτερο στην περιοχή, Δημήτρη. Να πάει λοιπόν πάνω κυβερνητικό κλιμάκιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Άρα βλέπουμε άμεση αντίδραση και ανταπόκριση και κινητοποίηση και από τη μεριά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από την κυβέρνηση. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον κύριο Στεργιάδη και το επιβεβαιώνει και ο Αντρέας ο Παναγόπουλος, ο συνάδελφός μας και διευθυντής ειδήσεων εδώ, ότι έχουμε την περιοχή κηρυγμένη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι μια απόφαση που υπάρχει και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τον κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα, αλλά είναι και στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Αντρέας ο Παναγόπουλος.